υπενθυμίσουμε με δύο λέξεις, κύριε Νεφελούδη, περί τίνος πρόκειται, για να μας εξηγήσετε για τις απειλές τις οποίες καταγγέλλετε ότι έχετε. Ο Καρυπίδης λοιπόν τι ήταν, ήταν ιδιοκτήτης μιας αλυσίδας σούπερ μάρκετ στη Βόρεια Ελλάδα με 1.325 εργαζόμενους, τους έχει αφήσει απλήρωτος περίπου δύο χρόνια. Έχουμε περιστατικά απόλυτης δυστυχίας και ανέχειας. Έχουμε και ένα περιστατικό αυτοκτονίας που εικάζεται ότι συνδέεται με την υπόθεση αυτή στα Γιαννιτσά. Έχουμε ένα χρέος στο ΙΚΑ, στον ΕΦΚΑ, περίπου 40 εκατομμύρια ευρώ. Έχουμε και τι δεν έχουμε, εν πάση περιπτώσει. Αυτή η διαδικασία μας απασχολεί σαν Υπουργείο Εργασίας εδώ και πάρα πολύ καιρό. Το τελευταίο διάστημα, δεν θέλω να πολυλογώ τώρα, έκανε μια απαράδεκτη ενέργεια εξαπάτησης και μια ακόμα φορά των εργαζόμενων, με την δίθεν εκχώρηση χρημάτων ενός εκατομμυρίου τόσο σε εργαζόμενους που κέρδισε από το συμφωνία Σκλαβενίδη Μαριλόπουλου, ενώ χρωστάει σε εταιρείες, σε τράπεζες και τελικά ένα σκασμό λεφτά, ξέρει πολύ καλά ότι δεν μπορούμε να δώσουμε τα λεφτά ή να παρέχουμε εμείς, και καλεί εμένα να παρέχω στην Αλφα Μπάνκ και να δώσει λεφτά στους εργαζόμενους, παραμύθια. Σύμπτωματικά αυτός ο τύπος είναι και πρόεδρος, λέγεται τουλάχιστον ότι είναι πρόεδρος της ΠΑΕΑΡΙΣ. Άρα, έχοντας μια σειρά και επενδύει, υποτίθεται, διαβάζω σε εφημερίδες, χρήματα κτλ. Αυτό δεν με ενδιαφέρει καθόλου, ούτε με ενδιαφέρει αθλητικά. Κάποια στιγμή λοιπόν ενώ. Εσείς, κύριε Νεφελούδη, έχετε έρθει σε επαφή με τον κύριο Καρυπίδη, σας έχει επικοινωνήσει μαζί σας ο ίδιος? Καλά, με τον κύριο Καρυπίδη, με τον ίδιο προσωπικά, έχω κάνει πάρα πολλές επαφές και επικοινωνίες. Μέχρι το τελευταίο διάστημα, να σας πω, πριν από ένα χρόνο περίπου, γιατί μετά σταμάτησε, γιατί δεν θέλω να μιλάω με τέτοιους τύπους. Όταν ήμασταν σε μια διαδικασία συμφωνίας μεταξύ τους, εννοώ, αλλά με τη μεσολάβηση δική μας, της Καρυπίδης με τα marketing, για να μπορέσουν να αναλάβουν τα marketing, τα σούπερ marketing, διαχείριση των καταστημάτων του Καρυπίδη, και να μπορέσει ο κόσμος να βρει δουλειά, να συνεχίσει να έχει δουλειά. Ο ίδιος να βάγει σε αυτή την ιστορία, την σαμποτάρισε πλήρως. Άρα θέλω να πω ότι είχαμε μια επικοινωνία πάρα πολύ συστηματική. Ήταν πιεστικός αυτή την επικοινωνία, σας ζητούσε, απαιτούσε πράγματα από εσάς, κύριε Νεφελούδη? Είχε δείξει ό,τι λέγαμε. Ορίστε. Ήταν απόλυτα συνεπή σε ό,τι λέγαμε. Λέγαμε το Α την μία μέρα, το Ω την επόμενη μέρα. Ήταν απίστευτη αυτή η ασυνέπεια, η απόλυτη ασυνέπεια. Απίστευτη. Μάλιστα. Τώρα, από αυτό το σημείο μέχρι στο σήμερα, κύριε Νεφελούδη, όπου εσείς καταγγέλλετε ότι δέχεστε απειλές για τη ζωή σας, πώς φτάνουμε? Δηλαδή, τι είναι αυτό το οποίο έχει γίνει σε αυτό το διάστημα? Ακούστε, εγώ λοιπόν έκανα μία απάντηση την περασμένη, νομίζω, Δευτέρα ή Τρίτη, δεν θυμάμαι καλά. Την περασμένη Τρίτη, νομίζω, μια απάντηση ότι και αυτή η προσπάθεια του Καρυπίδη για την εξαπάτηση του κόσμου δεν θα περάσει. Και εξήγησα για ποιο λόγο είναι εξαπάτηση. Δεν έχει σημασία, είναι αναρτημένη στο διαδίκτυο, μπορεί να είναι δύο καθένας. Αυτό έγινε το πρωί. Το βράδυ, λοιπόν, ξεκίνησε μια λέλαπα από μηνύματα υποτίθεται οπαδών του Άρη. Ναι. Υποτίθεται οπαδών του Άρη, και όταν λέω υποτίθεται, το ψάχνουμε μαζί με τη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, γιατί έχω αναφερθεί εκεί για να μπορέσω να παρακολουθήσω τι ακριβώς έχει συμβεί. Με αυτά τα απειλητικά, είναι σε δημόσιο χώρο, αναρτημένα είναι, με όλο αυτό τον εσμό των απειλητικών, μιλάμε για χιδαία απειλητικά έτσι μηνύματα. Τι έλεγαν δηλαδή αυτά τα μηνύματα, κύριε Νεφελούδη, και δεν ζητάμε να μας αναφέρετε τη σύγκριση. Απειλούσαν τη ζωή σας ευθέως? Τι ήταν οι απειλές? Απειλές για την σωματική μου ακυριότητα και την ίδια τη ζωή μου. Και όχι μόνο για μένα βέβαια, αλλά και για στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ συνολικά. Δεν μπορώ να πω, γιατί είναι πια επίπτωση στους κανονισμούς λειτουργίας των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Χοντρά πράγματα. Σου δημιουργούν ένα θέμα. Καταλαβαίνετε, είναι ένας άλλος κόσμος πέρα από αυτό το οποίο σκεφτόμαστε εμείς. Οτιδήποτε Θεό και να πιστεύουμε. Είναι ένας άλλος κόσμος που ξεπερνάει πολιτιστικά, πολιτισμικά και αν θέλετε ανθρώπινα οποιαδήποτε λειτουργία, αν αυτά τα δεδομένα είναι άνθρωποι ξεχωριστοί και δεν είναι ένα ενίο κέντρο. Κάνατε μία σύνδεση όμως, κύριε Νεφελούδη, των μηνυμάτων που εσείς λαμβάνατε ως προσωπικά μηνύματα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με αναρτήσεις που έκανε ο κύριος Καρυπίδης στην προσωπική του σελίδα. Ναι, υπάρχει και αυτό, διότι έχω κάνει μία. Μετά προσπάθησα να έρθω σε διάλογο με κάποιους από αυτούς μέσω του Messenger, του Inbox, που είναι πολύ προσωπικός χώρος, δεν είναι ένας δημόσιος χώρος. Ναι. Και έβλεπα μετά να αναρτώνται στη σελίδα του Καρυπίδη, την προσωπική, μηνύματα με άλλα ονόματα που είχα κάνει σε συνομιλία εγώ στο Inbox. Θέλω να πω ότι ήταν ένα πολύ μεθοδευμένο και οργανωμένο, γιατί δεν ήταν απλό, καταλάβατε. Εσείς έχετε κάνει τώρα καταγγελία στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος και έχετε προσφύγει και στη δικαιοσύνη. Να σας πω ακριβώς τι έχει γίνει τώρα. Ναι. Ο τύπος, επειδή είναι πάρα πολύ θρασής, έκανε μήνυση και
υπάρχει ένα θέμα με την αυτόφορη διαδικασία σε βάρος μου, διότι λέει τον έχω συγκουφαντήσει. Mm-hmm. Δηλαδή τι, έχω πει την αλήθεια. Έχει κινηθεί δηλαδή, νομικά πώς... εναντίον σας. Έχει κινηθεί νομικά εναντίον μου. Εγώ εδώ είμαι, στο Υπουργείο. Mm-hmm. Εσείς έχετε κινηθεί νομικά εναντίον του κ. Καρυπίδη ή έχετε κάνει την καταγγελία σε σχέση με τα μηνύματα στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος ώστε να εντοπιστούν ποιοι σας απειλούν? Ακούστε, εγώ κινούμαι νομικά ως Υπουργείο και όχι προσωπικά. Ναι, γιατί ναι. Δεν θέλω να πάρει προσωπική διάσταση. Αυτή η υπόθεση δεν είναι προσωπική διαφορά. Μάλιστα. Ούτε διαφορά αθλητικού χαρακτήρα. Είναι μια θεσμική διαφορά ηθικού επίπεδου με έναν επιχειρηματία που έχει όλα τα χαρακτηριστικά του λαμόγιο. Σε ό,τι αφορά τη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, είμαι με τον ταξίαρχο σε επικοινωνία και έχω εξορροπήσει να μπουν μέσα στα διαδικτυακά, στο δίκτυό μου, στη σελίδα μου και να κατεβάσουν ό,τι θέλουν και να το διερευνήσουν. Μάλιστα. Από την άλλη μεριά, εγώ ετοιμάζω καταγγελία σε βάρος της επιχείρησης Καρυπίδης στην αρχή για την νομιμοποίηση χρήματος από δραστηριότητες στην εισαγγελία κυρία Ζαΐρη. Μια αναφορά ως Γενικός Γραμματέας, γιατί είναι αδιανόητο για μένα να υπάρχουν τόσα πολλά χρέη και ο άλλος να το παίζει επιχειρηματίας που επενδύει σε διάφορες δραστηριότητες. Αυτό είναι ένα ερώτημα. Πού βρήκε τα λεφτά αυτά? Και ετοιμάζομαι να κάνω και μια αναφορά και στον εισαγγελέα στη δικαιοσύνη στη Θεσσαλονίκη για όλη αυτή τη συμπεριφορά. Μάλιστα. Κύριε Νεφελούδη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και βέβαια θα τα ξαναπούμε γιατί αυτή η υπόθεση θα έχει συνέχεια. Και τώρα πάμε να αλλάξουμε κλίμα, να φύγουμε από αυτές τις καταγγελίες, πολύ σοβαρές καταγγελίες.